Την ικανοποίησή του για την καλή πορεία όλων των έργων σχολικής στέγης εξέφρασε ο νομάρχης Άρτας Γιώργος Παπαβασιλείου κατά την επίσκεψή του σε σχολεία του Δήμου Βλαχερνών. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Το Δημοτικό Σχολείο Αγραμμενίτσας, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα και άρχισε η λειτουργία, το επισκέφθηκε ο νομάρχης Άρτας Γιώργος Παπαβασιλείου. Κατά την εκεί συνάντησή του με τον Δήμαρχο Βλαχέρνα Ζώη Μπασούκαλα και τον Διευθυντή του Σχολείου, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, όπως ο εξοπλισμός αλλά και η μεταφορά των μαθητών, η δημοπράτηση του κηλικίου και για τα οποία δρομολογήθηκε η λύση του. Καινούργια σχολική χρονιά και η Νομαρχική Αυτοδιοίκηση προσπαθεί να τομίσει όπου και αν υπάρχουν προβλήματα για τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί στα νέα δακτήρια. Είμαστε σήμερα στο νέο Δημοτικό Σχολείο Γραμμενίτσας, το οποίο έγινε με δαπάνες του Τρίτου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης, προϋπολογισμού 1.940.000 ευρώ, το οποίο ήδη ξεκίνησε λειτουργεί μετά και την άφιξη του εξοπλισμού, ο οποίος ήταν αναγκαίος. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα να διαπιστώσουμε κατά πόσον ο εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, να δούμε το θέμα της μεταφοράς, δεδομένου ότι τα παιδιά από το σχολείο το παλιό της Γραμμενίτσας έρχονται στο νέο σχολείο, να λύσουν το θέμα των δρομολογίων και το πρωί και το μεσημέρι, και ακόμα να δούμε στο διπλανό γυμνάσιο τι πρόβλημα υπάρχει με το αύριο χώρο και το τυχείο το οποίο πρέπει να γίνει. Η παρουσία μας στα διδακτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τόσο για την τήρηση των συνθηκών μετακίνησης των μαθητών, όσο για την κάλυψη των όπειρων αναγκών υπάρχουν, είναι προτεραιότητα της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης. Κύριος Μπασούκας αναφέρθηκε κυρίως στο ζήτημα μεταφοράς των μαθητών. Τις εγκαταστάσεις του νέου Δημοτικού Σχολείου Γραμμενίτσας αυτή τη στιγμή είναι τελειοποιημένο. Ήδη έχει γίνει μετακόμιση, οι μαθητές είναι μέσα και κάνουν μάθημα πλέον εδώ. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να δούμε τις εγκαταστάσεις τελειοποιημένες. Τις παρακολουθούσαμε βεβαίως κατά το στάδιο κατασκευής. Επίσης, με ενέργειες του κυρίου Νομάρχη, επισπεύστηκε η διαδικασία της προμήθειας καινούριου εξοπλισμού και ήρθαμε σήμερα να το επιθεωρήσουμε. Επίσης, ήρθαμε να κουβεντιάσουμε με το Διευθυντή του Σχολείου και τους διδάσκοντες για τα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις και κυρίως το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών και κατά το πρωινό αλλά και κατά το πέρας των μαθημάτων.